Πάνιες είναι έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το δεύτερο κόρνερ του Παναθηναϊκού. Στο ύψος του πέναλτι. Δεν μπορούσε κανείς να φτάσει την μπάλα. Τελευταίος προσπάθησαν ο Κολοβέτσιος. Πάλι ο σεντερφόρ της Λαμίας. Ξανά μπροστά η γηπεδούχη από τη δεξιά πλευρά με τον Βασιλιαντονόπουλο. Κάνει μια κλειστή τρίπλα και ένα σουτ. Σέντρα σουτ είναι κεφαλιά και η μπάλα στα δίκτυα. Η Λαμία παίρνει προβάδισμα στο σκορ με έναν από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της, τον Πίτη. Ο οποίος εκμεταλλεύεται τη σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά και με κεφαλιά αμαρκάριστο στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο πέμπτο λεπτό για να δώσει προβάδισμα στην Λαμία. Ότι ακριβώς είχε συμβεί δηλαδή και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις που η Λαμία αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο κύπελο Ελλάδας. Πολύ παλιότερα. Δείτε ξανά την ωραία προσπάθεια του Βασιλιαντονόπουλου. Έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό, έβγαλε μια σέντρα σουτ, πετάχτηκε εκεί ο Πίτη. Κανείς δεν ήταν δίπλα του. Εδώ δείτε, ο Κουλιμπαλί δεν μπήκε καν στη διαδικασία να τρέξει πάνω του για να τον πιέσει. Διαφάνιες. Πιέστηκε από τον Τσούκαλο, έχασε τον έλεγχο της μπάλας μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να γυρίσει. Ο Παναθηναϊκός με το Λούντε, ένα ακόμα γύρισμα από τον Βιαφάνιες, η μπάλα κόντραρε. Δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πιέζει ο Βιαφάνιες τον Τσούκαλο. Αντικεί δεν είχαν έρθει όλοι ακόμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ούτε οι φροντιστές δεν είχαν φέρει νερά, δεν είχαν φέρει τίποτα. Η πληροφόρηση ήταν ότι δεν θα διεξαχθεί που είχαν άνθρωποι της Λαμίας. Για να δούμε εδώ μέσα στην περιοχή την προσπάθεια του Πίσπα. Μπάλα βγήκε στην άκρη, ένα σουτ θα πέσει στην γωνία του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Που έφυγε μέσα από τα χέρια του Μελίσσα. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Διαφάνειες θα εκτελέσει. Με τις γροφιές απομάκρυνε ο Μελίσσας. Νέα σέντρα των Διαφάνειες. Κεφαλιά. Έπεσε και μάζεψε. Στην αναπήδηση της μπάλας στο χόρτο από την προώθηση του Αυλονίτη. Που έπαιξε Διαφάνειες θα εκτελέσει. Με φάλτσο προς την εστία. Ό,τι είχε πει δηλαδή στους συμπαίκτες του. Θα έρθει από πίσω για να πιάσει ένα σουτ. Πολύ μακριά από την εστία. Ο Τζανδάρης. Oh. Πρώην σεντερφόρ του Όφη γύρισε. Ο Πίτη. Ξανά ο Βουό. Είναι πολύ δυνατός με την μπάλα. Χαμηλά ο Βουό. Έκανε ένα σουτ την μπάλα κόντρα. Έρχεται ο Πίτη με στην περιοχή στην έξοδο του Διούδη. Προσπάθησε να γυρίσει προς την εστία. Η δυσκολία είναι πολύ μεγάλη. Πίτη. Πέρασε ο Πίτη πάρα πολύ ωραία. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για την Λαμία. Ο Κουλιμπαλί απομάκρυνε. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Πίτη. Ο Παναθηναϊκό. Χωρίς φάλτσα η μπάλα, βγήκε και απομάκρυνε από την εστία του ο Μελίσσας και συνέχεια ο Παναθηναϊκός χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Άλτμαν. Ένα ακόμα λάθος. Είναι αυτός που έχει προσαρμοστεί λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο νομίζω στις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου. Εδώ κέρδισε ο Παντελιάδης, έχει ευκαιρία να κάνει ένα σουτ, το κάνει και η μπάλα στα δίκτυα. 2-0 για τη Λαμία στο 42. Με τον Παντελιάδη να μην χάνει χρόνο να σουτάρει ο Διούδης. Δεν κατάλαβε γέρος την πορεία της μπάλας, αυτή πέρασε πάνω από το χέρι του και κατέληξε στα δίχτυα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους γηπεδούχους και λογικό είναι. Θα δούμε αν έγινε και κάποια κόντρα και η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, αλλά το θέμα είναι ότι η Λαμία παίρνει ένα προβάδισμα σε ένα ιδανικό χρονικό σημείο. Δείτε εδώ ξανά. Κέρδισε την κόντρα από τον Κουλιμπαλί, ο οποίος πηγαίνει νοχελικά πάνω στην φάση. Έχει βρει η μπάλα στο πόδι του Αυλονίτη. Παίρνει ύψος και κατεβαίνει απότομα. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Εδώ βλέπετε πως παίρνει ύψος η μπάλα, είχε λυγίσει τα πόδια του ο Διούδης. Και από την προσπάθεια αυτή του Θανάση Παντελιάδη, η Λαμία προηγείται 2-0. Πανηγυρίζει Πίσπα, ο οποίος βάζει την μπάλα μπροστά του. Θέλει να περάσει από τον Καραγιάννη. Κρατάει μέσα στην περιοχή για το Λουτ, προσποιείται, βγάζει μια σέντρα. Μακριά, μπάλα έχει περάσει κιόλας την νοητή γραμμή. Τσούκαλος. Κεφαλιά για τον Πίτη. Δεν έχει σηκωθεί σημαία του βοηθού στα δίχτυα. 3-0 η Λαμία. Δεύτερο γκολ για τον Πίτη. Μία ακόμα αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Οι ποδοσφαιριστές των πράσινων ή των μαύρων στην προκειμένη περίοδο διαμαρτύρονται για offside. Η σημαία του βοηθού έμεινε κάτω. Τώρα πηγαίνει ο αρχηγός ο Κουρμπέλης στον βοηθό. Για να δούμε. Εδώ η σέντρα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Φαίνεται να είναι σε κανονική θέση ο Πίτη, να μην είναι εκτεθειμένος δηλαδή στην ίδια ευθεία με την άμυνα του Παναθηναϊκού, εκεί που ήταν ο Αυλονίτης και ο Κολοβέτσιος δηλαδή. Αυτό φάνηκε τουλάχιστον από αυτό το replay. Την ώρα που έφευγε η μπάλα
από τον συμπαίκτη του. Καλυπτόταν, ο Διούδης διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν τα έχει με τον βοηθό. Χώρο που έκανε κίνηση ο Βιαφάνιας για να πάρει την μπάλα. Σουτ από μακριά από τον Ινσού. Αυτή κόντρα θα πέσει τον Βιαφάνιας. Ευκαιρία το πλασέβγει και γρήγορα ο Μελίσσας. Έπεσε πάνω στον Βιαφάνιες. Θα δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και στα επόμενα λεπτά, μια που είναι το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μέσα στην περιοχή, ένα σούτ, η μπάλα θα φύγει έξω από τον Τσούκαλο, ο οποίος απειλεί δευτερόλεπτα μετά την ευκαιρία του Βιαφάνιες. Φωνάζει συνέχεια να βγουν έξω. Έχει δει ο τεχνικός της Λαμίας ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγει. Για να δούμε τον Μολίνης, ο οποίος θα κάνει ένα σούτ, η μπάλα να πήδησε και κατέληξε στα χέρια του Μελίσσα. Ναι, Γιώργο. Μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός με τον Γκουρμπέλη μειώνει στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, αλλά υπάρχει σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Ο Γκουρμπέλης πηγαίνει για να διαμετρηθεί, ό,τι είχε κάνει και στη φάση του τρίτου γκολ της Λαμίας. Ξανά. Βλέπετε, όταν φεύγει η μπάλα από τα πόδια, ο Γκουρμπέλης δεν είναι εκτεθειμένος, καλύπτεται, είναι τουλάχιστον στην ίδια ευθεία με την άμυνα της Λαμίας. Άρα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σέντρα από τον Ινσούα Αλτμαν. Ισραηλινό σούταρ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Μελίσσα, ο οποίος έπεσε, άπλωσε το δεξί του χέρι και σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Ακολουθεί ο Κουλιμπαλί, τώρα θα πάει πάνω του, αλλά πολύ έξυπνο ο Στασόπουλος θα δώσει ύψος στην μπάλα, θα μπει στην περιοχή. Το γύρισμα, ευκαιρία με τον Βουό, αν γυρίσει. Νομίζω ότι έκανε κίνηση προς τη λάθος πλευρά ο σεντερφόρ της Λαμίας. Ο Πίτη έχει πάει στην εκτέλεση. Στο 64 απευθείας η μπάλα να πηδά, αλλά ο Διούδης ήταν σωστά τοποθετημένος, μπλόκαρε. Αναστασόπουλος προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, κόλλησε στο χιόνι. Άλτμαν σε μια από τις τελευταίες προσπάθειές στον αγωνιστικό χώρο. Η σέντρα του Άλτμαν κατέβασε ο Δόνης, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα κόντραρε, μπορεί και πάνω στο Μολίνς. Πίτη γύρισε ωραία και σουτάρει προς την εστία. Ο Διούδης δυσκολεύτηκε στην αρχή. Είναι ξανά. Βουό, κεφαλιά, ευκαιρία για την Λαμία. Βγήκε ο Διούδης και μάζεψε πριν γίνει απειλητικός ο Τσούκαλος. Βιαφάνιες. Μπάλα πέρασε, ο Μολίνς θα πλασάρει από μακριά, η μπάλα στα δίχτυα, καταπληκτικό γκολ. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό, το λέγαμε και νωρίτερα, ο Σουηδός με την πολύ μεγάλη εμπειρία, ο Γκιγέρμο Μολίνς θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα καταπληκτικό τρόπο, πετυχαίνοντας ένα γκολ που μπορεί να φανεί υπερπολίτιμο στον Παναθηναϊκό στην προσπάθεια που θα κάνει στη ρεβάνς για να πάρει αυτό την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου. Δείτε και πάλι από το λάθος που έγινε στην άμυνα της Λαμίας, από πόσο μακριά βλέπει τον Μελίσσα, μακριά από την εστία του και τον πλασάρει. Στο 85 έχει ισοφαρίσει στο μάτς πρωταθλήματος και παραλίγο να δώσει την νίκη στον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις. Και τώρα σκοράρει ξανά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κεφαλιά από τον Δόνη μέσα στην περιοχή, ο Μουνιέτο σουτ, έβρικε την μπάλα. Ο Βασιλαντονόπουλος με τη μία για τον Πατσαρούχο, ο οποίος φεύγει από το λάθος του Κουρμπέλη, θέλει να πλασάρει τον Διούδη, ο οποίος και βγει κοντά στο όριο της περιοχής του, ο οποίος πετάει την μπάλα μπροστά. Θα σηκωθεί τώρα και ο συμπαίκτης στον αγωνιστικό χώρο, ευκαιρία για την Λαμία για να πετύχει ένα ακόμα γκολ και θα το κάνει. Θα σφραγίσει μια πολύ μεγάλη νίκη με τον άνθρωπο ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Διούδη. Μετά από μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια, ο Μάρκο Μπλάζιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο στο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Κάνει το 4-1 η απάντηση της Λαμίας στον γκολ που πέτυχε νωρίτερα ο Μολίνς. 5 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού, διότι τόσο είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο υπέρ του Παναθηναϊκού. Είπαμε ότι υπήρχαν κενά πίσω. Δείτε ξανά που παίρνει την μπάλα ο Μπλάζιτς. Ο Βιαφάνιες δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Ο Κουλιμπαλί πηγαίνει πάνω του, αλλά του αφήνει χώρο επί της ουσίας και στην έξοδο του Διούδη ο Μπλάζιτς πετάει την μπάλα στην απέναντι πλευρά με καταπληκτικό τελείωμα. Το 4-1 για τη Λαμία. Ξανά και ξανά το υπέροχο γκολ από τον Μπλάζιτς με ατομική προσπάθεια. Τσούκαλος. Ο Ινσούας στάθηκε όρθιος, έβγαλε για τον Μολίνς. Μολίνς για τον Λούντ, ευκαιρία για τον Φιλανδό να σουτάρει. Μπαίνει μες στην περιοχή, το πλασέ που κάνει βγαίνει γρήγορα ο Μελίσσας. Ο Βιαφάνιες γεμίζει, ο Λούντ μες στην περιοχή θέλει να γυρίσει. Φιλανδός κρατάει σέντρα με τις γροθιές από μάκρυνο Μελίσσας. Ο Ινσούα ένα σούτ την μπάλα έξω. Με τον Βιαφάνιες να εκτελεί, καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Κουρμπέλη, μπάλα έφυγε έξω, κόρνερ είναι, κάπου βρήκε.
Μπάμπη Τενέ, ο οποίος διαμαρτυρόταν, κοιτάζει τώρα το ρολόι του και θα σφυρίξει για τελευταία φορά μια πολύ μεγάλη νίκη για τη Λαμία στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ιστορική νίκη, η πρώτη της απέναντι στους πράσινους.